Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι γίνεται και με τη λίμνη Πολυφίτου. Έχουμε απαγόρευση αλίας και κατανάλωσης της πέρκας στη λίμνη Πολυφίτου. Έχουμε στο δελτίο ειδήσεων του West τον Νίκο τον Κουρτίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλιαίων της λίμνης Πολυφίτου. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καταρχήν, τι γίνεται τώρα, τι εικόνα έχουμε εκεί? Έχουμε μια εικόνα απαγόρευσης της αλίας και της κατανάλωσης πέρκας μέχρι τις 21 Αυγούστου από τον Γρηγόρη τον Τζιούμαρη, τον Αντιπεριφερειάρχη Κοζάνης. Αλλά τι μελιγενέστε πλέον με αυτή την απαγόρευση? Δημήτρη, εμείς σαν σύλλογος στείλαμε κάποια δείγματα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Μας ήρθαν τα αποτελέσματα. Ήρθαν τα αποτελέσματα, είδαμε στο kozan.gr χθες που έχει την απόφαση. Μάλιστα. Τι σας λένε? Περιμένουμε τώρα περιμένει και αύριο και ο κύριος Τζούμαρης. Να δουν και αυτοί και να πάρουμε απόφαση να δούμε τι συμβαίνει. Μάλιστα. Άρα όλοι εσείς αυτή την περίοδο και μέχρι 21 Αυγούστου δεν χρησιμοποιείτε καθόλου τη λίμνη, δεν ψαρεύετε? Όχι, εννοείται. Όλα τα είδη ψαριών ή μόνο την πέρκα? Όχι, μόνο η πέρκα αυτή τη στιγμή. Μόνο η πέρκα. Τι σας είπαν, η απόφαση που ήρθε, που στείλατε τα δείγματα, τι λέει? Η απόφαση λέει ότι μπορεί να τα φάει ο άνθρωπος, ναι, αλλά δεν μας διευκρινίζει τόσο καθαρά. Μάλιστα. Τι φοβάστε από εδώ και πέρα, κύριε Πρόεδρε? Εμείς φοβόμαστε εάν δεν γίνει κάτι. Ήδη δυόμισι μήνες είχαμε με τον κορονοϊό, δεν είχαμε καμιά βοήθεια από την πολιτεία, ούτε ένα ευρώ δεν πήραμε. Βοήθημα, ή αν τώρα και αυτό τώρα ακόμα ένα μήνα δεν μπορούμε να ψαρέψουμε ελεύθερα, με φόβο ψαρεύουμε όχι την πέρκα, ναι, αλλά ήδη, και περιμένουμε με αγωνία τι θα κάνει η περιφέρεια για να δούμε τι γίνεται. Εσείς όλη την περίοδο του κορονοϊού δεν πήρατε ευρώ από την κυβέρνηση? Ούτε ένα ευρώ, τίποτα. Και πώς δηλαδή μια οικογένεια των ψαράδων της λίμνης Πολυφίτου, που είστε και αρκετές, πόσες οικογένειες ζείτε από αυτό το επάγγελμα, από αυτή τη δραστηριότητα? 65 οικογένειες. Και τι κάνατε εφόσον δεν μπορούσατε να διαθέσετε το προϊόν σας ή στις λαϊκές αγορές ή να ψαρέψετε? Δηλαδή πώς ζούσε μια οικογένεια χωρίς να πάρει κάτι, έστω να πιστωθούν αυτά τα 800 ευρώ? Δημήτρη, να πω την αλήθεια? Να, βέβαια, να την πούμε την αλήθεια, γι' αυτό συζητάμε. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τα μέτρα. Δεν ξέρω πώς θα κάνουν τα μέτρα, τα κοιτάν πρώτα, τα δουλεύουν. Τώρα λέει θα δώσουν, λέει, 1500 ευρώ, ναι, σε κάθε που βγαίνει στις λαϊκές, γιατί δεν μπορούσε να πάει, λέει, εκτός περιφέρειας. Εμάς δεν μας επιτρέπουν να πάμε από την Κουζάνη ούτε στη Βέρεια, ούτε στην Άουσα, ούτε στη Θεσσαλονίκη. Πουθενά δεν μας επιτρέπουν, ούτε στην Άρισα. Άρα πάλι δεν μπορούμε τίποτα. Μάλιστα. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Ναι. Υπάρχουν οι τοπικοί φορείς, είναι κοντά σας, ο Περιφερειάρχης, οι δήμαρχοι εκεί της περιοχής, οι βουλευτές, επικοινώνησε κανένας μαζί σας για το πρόβλημα? Αυτό που έχετε όλες αυτές τις μέρες στην λίμνη. Ο μόνος που τηλεφώνησε 3 φορές προς τη Μύτο ήταν ο κύριος Ελευθερίου, Χρήστος Ελευθερίου. Μάλιστα. Ούτε από τους βουλευτές και λοιπά δεν είχατε κανένα τηλέφωνο από την περιφέρεια? Πριν γίνουν βουλευτές, τους βλέπαμε τακτικά. Από τον καιρό που έγιναν βουλευτές δεν τους έχουμε ξαναδεί ποτέ. Μάλιστα. Τώρα τι θα κάνετε εσείς, δηλαδή, γιατί είναι μια δραστηριότητα, είδαμε ότι φοβάστε, μήπως είπατε και σε μια δήλωση που κάνατε στην ΕΡΤ εκεί, στη συνάδελφο, τη Δέσποινα, την Αμαρατίδου, είπατε φοβάστε να μην μολυθούν και τα υπόλοιπα ψάρια. Αυτό φοβόμαστε πολύ, Δημήτρη. Ναι. Πάρα πολύ. Δηλαδή την πείρα που έχουμε, μπορεί να μην είμαστε ιχθυολόγοι. Δημήτρη, εάν μπορείτε να μας βοηθήσετε, κάνω έκκληση. Έστω μέσα, γιατί ξέρω τα κανάλια, τα τοπικά μας είναι στο πλευρό μας. Ναι. Κάνω μια έκκληση, βοηθήστε μας. Επιτέλους, ύστερα από 15 χρόνια, να μας φέρουν. Έχουμε τόσες λίμνες στη Δυτική Μακεδονία, μια που με ανέφερες για την πολιτεία, να μας φέρουν έστω έναν ιχθυολόγο. Μάλιστα. Έχουμε τόσες λίμνες
και δεν έχουμε άλλον αξιολόγο. Εσείς απευθυνθήκατε μόνο στον κύριο Τσιούμαρη, δεν μιλήσατε με τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και με άλλους να δείτε το πρόβλημα, ή με τον ίδιο τον κύριο Κασαπίδη? Ποιος είναι αυτός, Δημήτρη? Ποιος είναι Αγροτικής Ανάπτυξης? Ο κύριος Σάμπας. Δεν το ξέρω. Μάλιστα. Και γιατί δεν το ξέρω, Δημήτρη, όταν βγαίνει από την τηλεόραση, τον έχω δει μια φορά, όταν βγαίνει και μου λέει για πρωτογενή τομέα, άρα τα ψάρια, η λίμνη που λυφθεί δεν είναι πρωτογενής τομέας. Αυτό με έχω δει όμως. Η λίμνη που λυφθεί του, Δημήτρη, κάθε χρόνο φέρνει 10 εκατομμύρια ευρώ συνάλλαγμα από το εξωτερικό εδώ στην περιοχή μας. 500 άτομα ζούνα. Αν αυτή η λίμνη δεν είναι χρυσάφη, τι να τους πω, δεν ξέρω. Σας ακούω πολύ αγανακτισμένο πάντως. Ειδικά τώρα είναι πολύ και δεν μπορώ ακόμα να μιλήσω. Εγώ θέλω να το πω δημόσια, έτσι, είναι λίγο το στόμα μου ακόμα κλειστό. Θα περιμένω και αυτή την Παρασκευή. Μάλιστα. Είναι μακριά, αύριο είναι η Παρασκευή. Θα περιμένετε τις εξελίξεις. Θα θεωρείτε θα έχουμε κάτι θετικό ή φοβάστε ότι δεν θα βγει κανένα αποτέλεσμα? Θα περιμένω τα αποτελέσματα. Εγώ δεν το πιστεύω, Δημήτρη. Θα πάω όμως εγώ αύριο. Αύριο το πρωί θα πάω, θα είμαι πάνω. Μάλιστα. Τι σας είπε ο κύριος Τσιούμαρης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης? Θέλω να είμαι ειλικρινής, Δημήτρη. Ο κύριος Τσιούμαρης είναι καινούργιος, να λέω καινούργιος τώρα, είναι στην περιφερειακή ενότητα. Ναι. Έτσι. Να σου πω ότι ο άνθρωπος να μπει να μάθει, έτσι. Κάνει μερικά λαθάκια, ακούει τους προηγούμενους. Αφού οι προηγούμενοι το ξέραν το έργο αυτό, γιατί δεν κάναν κάτι? Δηλαδή, μπορεί ο κύριος Τσιούμαρης να θέλει να κάνει κάτι, δεν πρέπει να ακούσει τους παλιούς. Μάλιστα. Με τον κύριο Κασαπίδη, τον Περιφερειάρχη, ζητήσατε κάποια συνάντηση να του θέσετε το θέμα? Θα πω και αυτό, Δημήτρη, δεν έχω πρόβλημα. Πάνω από 15 φορές ζήτησα ακρόαση. Δεν ξέρω πότε. Μάλιστα. Θα περιμένουμε και την αυριανή σας συνάντηση και θα ξαναεπικοινωνήσουμε, κύριε Πρόεδρε. Κουράγιο και ας ελπίσουμε να έχουμε θετικές εξελίξεις. Τελευταία έκκληση, Δημήτρη. Θέλουμε αξιολόγο να λυθούν τα προβλήματά μας. Μάλιστα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ για την παρέμβαση, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.